Στον ανακριτή ο πατέρας Αντώνιος. Βέβαια, στον ανακριτή με ένα κακούργημα και πλημελήματα και μάλιστα το κακούργημα είναι για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων και κατ' εξακολούθηση, όπως θα μας πει και ο Άγγελος. Ναι, και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Ο πατέρας Αντώνιος είχε δώσει το υπομνημά του, γινόταν η έρευνα και λέγαμε όλοι τι γίνεται. Το ασκήθηκε λοιπόν διοξυγένα, κακούργημα και ένα πλημέλημα. Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέργεια το κακούργημα, ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες εις βάρος αδυνάμων το πλημέλημα. Τώρα τι θα γίνει. Το κακούργημα θα πάει στον ανακριτή και το πλημέλημα μαζί με τους άλλους 7 συνεργάτες του θα πάει στο τριμελές πλημελιοδικείο γιατί κινδυνεύει να παραγραφεί. Είναι πράξεις που έχουν γίνει από το 2018 και μετά και κινδυνεύουν να παραγραφούν. Και τώρα τι θα δούμε που το περιμέναμε. Σε λίγες μέρες, πιθανόν και αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη, ο πατέρας Αντώνης θα εμφανιστεί ο ίδιος στον ανακριτή. Θα είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα τον δούμε. Καθώς μέχρι τώρα πήγαινε δια υπομνήματος, όπως λέμε, κατέθετε ένα υπόμνημα μέσω των δικηγόρων του. Τώρα όμως, επειδή είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική πράξη, με κακουργηματική διάταξη, θα πάει στον ανακριτή, θα τον δούμε να περάσει το κατώφλι του κτηρίου 9 της οδού Ευελπίδων, θα πάρει κάποια προθεσμία και θα απολογηθεί. Έχουμε όμως κάποιες πληροφορίες από το τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στο 100 σελίδων υπόμνημά του, το οποίο έδωσε στον κύριο εισαγγελέα. Ο δικηγόρος του είναι ο κύριος Κότσος, ο κύριος Κονταξής και ο κύριος Τριανταφύλλου, ο καθηγητής από την Κομωτινή. Έχει μια ομάδα τριών πολύ καλών δικηγόρων και σοβαρών δικηγόρων, θα πω. Η 25ετής άοκνη και ανιδιοτελής προσπάθειά μου αμαυρώνεται από όλες αβάσιμες, βρίθουσες πολιτικών ψευδών καταγγελίες που η μία αντιγράφει την άλλη. Για το 19χρονο φέρομαι να τον παρενοχλώ σε ηλικία 17 ετών, παρά το γεγονός ότι φιλοξενείται στην Κιβωτό του κόσμου από την ηλικία των 6 ετών και αφού η μητέρα του είχε αναλάβει την επιμέλειά του. Φέρομαι να εντείνω την πίεσή μου προς τον καταγγέλλοντα, πλησίστια στη ενηλικίωσή του, και μολονότι περιγράφομαι ως δήθεν παιδόφιλος. Ο ίδιος επιμελούμε τις μεταφοράς του στο Βόλο και την Καλαμάτα. Ποιος θήτης άραγε απομακρύνει το θύμα από την σφαίρα της αμέσου επιρροής του. Όσον αφορά το 14χρονο, στην πρώτη κατάθεσή του δεν καταμαρτυρά τίποτα σε βάρος μου. Μάλιστα από την ψυχολόγο διαπιστώθηκε ότι απάντησε σχετικά άμεσα και με ικανοποιητική σαφήνεια και συνέπεια, ενώ διαπιστώθηκε ότι εξέφρασε σκέψεις και συναισθήματα και δεν δίστασε να μιλήσει για πράγματα που τον απασχολούν ή τον δυσκολεύουν. Στη δεύτερη κατάθεση το παιδί μετακινήθηκε βία στην Αθήνα από τη δομή της επαρχίας, συνοδευόμενο από καθηγήτρια δικαστικής ψυχολογίας. Για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί η καθηγήτρια? Υπήρξαν καθοδηγητικές ερωτήσεις και απαντήσεις ασαφείς που ακολουθούν αντίστοιχες περιγραφές του 19χρονου. Θέλω να σου πω ότι λέει πάρα πολλά. Είναι 100 σελίδες το υπομνημά του και λέει πάρα πολλά αναλυτικά πράγματα και προσπαθεί να αποδομήσει και τον 19χρονο σήμερα και τον 14χρονο που τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Λέει και κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά των παιδιών μέσα στη δομή, ότι ήταν ιδιαιτέρως παραβατικά, ότι οι καταγγελίες ξεκίνησαν όταν τους είχαν κάνει κάποιες παρατηρήσεις για την παραβατική συμπεριφορά την οποία είχαν μέσα στη δομή, ότι τους είχαν παρακινήσει κάποιοι παιδαγωγοί οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί και αυτοί για παραβατικές συμπεριφορές μέσα στη δομή. Ανακατεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Ανακατεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Οι ίδιοι και ο πατέρας Αντώνιος μέσα από το υπόμνημά του, αλλά και καταθέσεις, οποίες φέρνει στο φως, φέρνει και μηνύματα κάποιων παιδαγωγών προς τα παιδιά που δείχνουν κάποια συνεννόηση. Έχει πολλά. Θα κληθεί τώρα να τα επαναλάβει στον ανακριτή και φυσικά θα δούμε. Άρα, εδώ είδαμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται συγκεκριμένα για αυτές τις υποθέσεις των καταγγελιών. Υπήρχε όμως ένα κλίμα. Από διάφορες πληροφορίες και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι δομές. Δηλαδή ακούσαμε διάφορα για κλουβιά, ναι. Ακούσαμε διάφορα για το σκλειδώνουμε στην τουαλέτα. Ναι. Δεν θα βγεις, δεν θα χωρίσουμε τα αδέρφια. Χίλια δυο για τον τρόπο που λειτουργούσε. Από εδώ και πέρα αυτές τις τρεις υποθέσεις όσες είναι τις αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Για τον τρόπο που λειτουργούσαν οι δομές. Αναφέρεται και σε αυτά, καθώς κατηγορείται και για ηθική αυτουργία στις σωματικές βλάβες. Δηλαδή για τον τρόπο λειτουργίας ουσιαστικά των δομών. Ο ίδιος αναφέρει μέσα στο επόμενο του χαρακτηριστικά ότι οι δομές, λέει, ειδικά της επαρχίας είναι πρότυπο παιδικής προστασίας. Αρνείται αυτές τις κατηγορίες. Στις δομές τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Άγγελε? Τώρα ακόμα έχουμε, η οποία έχει ισχύ ενός έτους, την προσωρινή διοίκηση την οποία έχει διορίσει το Υπουργείο Εργασίας. Συνεχίζουν και φιλοξενούν παιδιά. Με την κυρία Μαρτίνου επικεφαλής. Ακριβώς, με επικεφαλής την κυρία Μαρτίνου και μια ομάδα εγνωσμένου κύρους ανθρώπων εδώ κοινωνικά. Είναι αρκετά γνωστή. Γιατί, κύριε, το κομμάτι έμεινε
Ναι, και στα παλιά τα χρόνια. Και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα παιδιά. Δηλαδή, σταμάτησε να απασχολεί. Μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις, γι' αυτό ρωτάω. Αλλά σταμάτησε να απασχολεί. Συνεχίζουν να φιλοξενούνται. Το συγκεκριμένο παιδιά, θέμα παίρνουν, και αφήσαμε τα παιδιά εκεί. Παίρνουν και καινούργια παιδιά, διότι. Α, συνεχίζει κανονικά. Βέβαια, οι ανάγκες δεν σταματάνε. Και αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι θετικό. Έχει ανοίξει κιόλας οι δομές, έχουν ανοίξει, διότι με την προηγούμενη διοίκηση οι δομές ήταν κλειστού τύπου. Κάτι που πια παιδαγωγικά φαίνεται να έχει ξεπεραστεί η δομή κλειστού τύπου, τουλάχιστον στην Γυραιά Ήπειρο. Τώρα πια η δομή φαίνεται να αρχίσει να ανοίγει. Δηλαδή τα παιδιά τα παίρνουν και οι γονείς, μην ξεχνούμε ότι πριν, όταν ξεκίναγε αυτή η υπόθεση, τι λέγαμε, ότι απομακρύνονταν τα παιδιά από τους γονείς. Δηλαδή φεύγανε από τη μία πόλη. Φεύγαν από τη μία πόλη που ήταν οι γονείς στην Αθήνα, ας πούμε, και πήγαιναν στοιχείο. Πόσο μακριά, πώς μπορούσε ένας γονιός να πάει να το δει στοιχείο το παιδί. Η πλευρά των θυμάτων, πάντως, Φέη, μιλάει για μια πρώτη δικαίωση. Να δούμε την ανακοίνωση των δικηγόρων των θυμάτων. Η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του βασικού εμπλεκομένου και 7 άλλων εργαζομένων στην Κιβωτό του Κόσμου αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντική εξέλιξη. Αφενός σημαίνει ότι η εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών εγκλημάτων εις βάρος των εντολέων μας, αξιολογώντας προφανώς ως αξιόπιστες τις καταγγελίες και καταθέσεις τους. Αφετέρου συνιστά μια πρώτη, έστω και σε πρώιμο στάδιο, δικαίωση των εντολέων μας, αλλά και όλων των θυμάτων, οι οποίοι βρήκαν το σθένος να καταγγείλουν παρά τη μικρή τους ηλικία. Ποια είναι τα άλλα θύματα που βρήκα το σθένος να καταγγείλουν, αφού είναι μόνο οι δύο οι καταγγελίες? Σε αυτούς αναφέρονται και αυτά τα δύο παιδιά εκπροσωπεί αυτή και εκεί μια ομάδα τριών δικηγόρων, ο κύριος Κοσμάτος, ο κύριος Λαμπάκης και η κυρία Παπαπαντολέων. Μιλούν για μια πρώτη δικαίωση και σου είναι ότι για να φτάσει να ασκήσει δίωξη έχει αξιολογήσει τουλάχιστον το αποδεικτικό υλικό, άρα μάλλον υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα δικήματα.